Γεια σας και πάλι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και στην κουζίνα μου. Είμαι η Αναστασία Αποθετού, είμαι σύμβουλος της Cooking Ελλάς και μαζί με το φίλο μου το Thermomix Σταθμή 6 σήμερα θα σας φτιάξω ένα παγωτό σάντουιτς. Έχω στρώσει εδώ σε αυτό το πλαστικό δοχείο που μπορεί να είναι και ταψάκι τετράγωνο πισκότα τύπου πτύμπερ. Θα χρειαστούν ένα ζαχαρούχο, γάλα, ένα κουτί σαντιγί έτσι σε μεταλλικό κουτάκι, 20 γραμμάρια ανθόνερο, 2 κρέμες στιγμής, όχι αυτές που βράζουν, τις άλλες στιγμής. Το σούπερ μάρκετ έχει πολλές γεύσεις, εγώ προτίμησα βανίλια, έχει φράουλα, έχει μπισκότο, έχει καραμέλα όπως είδα, έχει σοκολάτα. Θα χρειαστούμε και γάλα για τις σκόνες. Και βέβαια φυσικά τα μπισκοτάκια. Θέλω κάτι άλλο, δεν νομίζω, δυνατό. Όχι. Ωραία. Ξεκινάω λοιπόν και μέσα εδώ στον κάδο μου θα προγραμματίσω. Θα προγραμματίσω ένα λεπτό. Στην ταχύτητα 5. Όχι, όχι ακόμα, περίμενε να σου βάλω κάτι μέσα. Και θα ρίξω. Τη σαντιγί. Τώρα δεν σας λέω εγώ μάρκες για να μην θεωρηθεί η διαφήμιση, καταλάβατε. Μέσα. Κλείνω και το καπάκι μου. Να κοιτάξω και λίγο το σκονάκι μου, μην κάνω κανένα λάθος. Ναι. Και ένα λεπτό λοιπόν στην ταχύτητα 5. Μπορεί και 6. Πάω. Σαν το γη μαζί με το χαρούχο γάλα. Βλέπετε, θα το αδειάσω λοιπόν αυτό εδώ το μείγμα στο μπολ μου για να χτυπήσω τις κρέμες. Αυτή η σπάτουλα με βοηθάει πάρα πολύ να αδειάσω το περιεχόμενο του κάδου. Είναι έτσι σχεδιασμένη που βγάζει και το παραμικρό από μέσα.
Τώρα μέσα εδώ, σε αυτό το μείγμα, θα ρίξω 20 γραμμάρια ανθόνερο. Και θα το ανακατέψω. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία το ανθόνερο. Θα μπορούσατε ίσως και ροδόνερο αν σας άρεσε. Τώρα θα ξεπλύνω τον κάδο μου λίγο για να χτυπήσω τις κρέμες. Λοιπόν, τον ξεβγάλα τον κάδο μου. Ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος επίσης για να ξεβγάλετε γρήγορα τον κάδο εφόσον θα βάλετε παρόμοια υλικά μέσα και δεν χρειάζεται κανονικό πλύσιμο, είναι να βάλετε 10 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα 10 και έτσι αυτό γρήγορα γρήγορα θα πετάξει όλα τα υπολείμματα από τα μαχαίρια και θα σας καθαρίσει πολύ γρήγορα τον κάδο σας. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε τώρα τις κρέμες στιγμής. Έχω λοιπόν 2 κρέμες βανίλια που θα τις ρίξω μέσα στο κάδο μου. Οι οποίες επάνω στη συσκευασία μου γράφουν ότι θέλουν 310 γραμμάρια γάλα η καθεμία. Οπότε εγώ θα βάλω 620 γραμμάρια γάλακτος. Πάω λοιπόν στη ζυγαριά μου που έχει εδώ το... Να σας δείξω πώς γίνεται αυτό, πώς μπαίνει η ζυγαριά. Λοιπόν, είμαι εδώ και φτάνω στη ζυγαριά μου. Εδώ λοιπόν θα μου ζυγίσει τα υλικά. Και έπεσε το καπάκι. Θέλω 620 γραμμάρια. Να πιάσω και το καπάκι που έπεσε. Και θα το βάλω λοιπόν και αυτό να χτυπηθεί για ένα λεπτό. Εδώ θα ρυθμίσω ένα λεπτό στην ταχύτητα. Χτυπήθηκε. Θα ρίξω το μείγμα αυτό της κρέμας μέσα στο άλλο μείγμα που είχαμε φτιάξει πριν, δηλαδή τη σαντιγή μαζί με το ζαχαρούχο. Θα ανακατέψω για περίπου 10 δευτερόλεπτα να ομογενοποιηθεί. Φαίνεται. Λοιπόν, να σας πω ότι μέσα εδώ θα μπορούσατε να ρίξετε ξηρούς καρπούς καβουρδισμένους, ψιλοκομμένο γλυκό του κουταλιού το οποίο το έχετε σουρώσει από τα πολλά έτσι σιρόπια,
φραουλίτσες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε μπορείτε να βάλετε μέσα σε αυτό το παγωτό. Ένα άλλο που φτιάχνω πάρα πολύ και μου αρέσει είναι να έχω τσουρέκι που έχει περισσέψει, έχει λίγο παγετέψει δηλαδή, και το κάνω ψιγουλάκια μέσα στο θερμομίξ και το ρίχνω μέσα στο παγωτό και γίνεται γεύση τσουρέκι. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ, σε αυτό εδώ το μπολ με τα μπισκότα, να βάλουμε, δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να φανεί, συγγνώμη, να φανεί πως το κάνω, και θα ρίξουμε μέσα εδώ το παγωτάκι και θα το στρώσουμε. Θα το στρώσω λίγο. Θα ρίξω και το υπόλοιπο. Θα γίνει πλούσιο. Επίσης μια πολύ ωραία ιδέα για να βάλετε μέσα στη κρέμα είναι σταγόνα σοκολάτας και έτσι θα έχετε ή μπισκότα ψιλοκομμένα και να το κάνετε cookies. Εγώ κάνω την κλασική version τώρα. Και τώρα βεβαίως από πάνω θα βάλω μπισκοτάκια. Φαίνεται τι κάνω. Και τα στρώνω και θα το βάλω στην κατάψυξη μέχρι να παγώσει, έτσι ώστε να μπορώ να κόψω κάθε κομμάτι. Θα είναι ένα σαντουιτσάκι. Θα είναι παγωτό σάντουιτς. Νομίζω το ένα πακέτο δεν μας φτάνει. Θα ανοίξουμε και το άλλο. Για ένα μπισκότο. Τι μας φτάνει. Θα ανοίξουμε το πακέτο για το ένα μπισκότο. Λοιπόν, τώρα είπαμε μπορείτε και σε ένα ταψί να το βάλετε αυτό τετράγωνο. Απλά εμένα μου αρέσει το αυτό το τάπερ γιατί έχει καπάκι και δεν παίρνει τις μυρωδιές από το, από το υπόλοιπο, για την υπόλοιπη κατάψυξη. Λοιπόν, και αφού αυτό εδώ θα μπει κατάψυξη, στο σημείο αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω για τα όμορφα λόγια που μου γράφετε σε μηνύματα για τα βίντεο που κάνω και μου δίνετε δύναμη για να συνεχίσω να κάνω βίντεο, ότι σας βοηθάνε πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν λοιπόν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, πατήστε εγγραφή και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Αν επίσης θέλετε να αποκτήσετε αυτό το υπέροχο μηχάνημα, το Thermomix Σταθμή 6, επίσης επικοινωνήστε μαζί μου για να δούμε τους τρόπους που μπορείτε να τα αποκτήσετε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλιά πολλά!